Μετά από 2 χρόνια, δυστυχώς λέμε εμείς πλέον, γιατί φαίνεται ότι το κενό ήταν πολύ μεγάλο, η θέληση των παιδιών και η αγάπη οδηγούν τα πράγματα συνήθως. Αυτό που είπατε για τους γονείς, ένα μεγάλο ευχαριστώ έχω να θέσω εγώ στους γονείς, γιατί δίνουν άλλη μια φορά εμπιστοσύνη απέναντί μου. Δυστυχώς τα 2 χρόνια περάσανε, όλα τα νησιά, όλες οι πόλεις, όλος ο αθλητισμός νέκρωσε. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που είμαστε μικρό μέρος και δεν είχαμε κρούσματα, αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε κι εμείς. Σίγουρα η προσπάθεια που κάνουμε ξανά να ξεκινήσουμε είναι κάτι το οποίο έχει δώσει ιδιαίτερη χαρά και χαίρομαι, γιατί δεν έδωσε χαρά μόνο στο νησί μας. Βλέπω ότι έχει δώσει σε πολλά μέρη. Ακριβώς. Και αυτό είναι το ωραίο. Ο αθλητισμός είναι κάτι που νομίζω όλους μας χαροποιεί και όλοι τον έχουμε ανάγκη, ειδικά αυτές τις δύσκολες περιόδους όπως αυτή της πανδημίας που διανύουμε. Πείτε μου περίπου πόσα παιδιά έχετε στις ακαδημίες σας, πόσα παιδιά αθλούνται? Ξεκινήσαμε τις εγγραφές πριν 3 μέρες. Τα παιδάκια, τα πρώτα, οι μπέμπιδες που λέμε εμείς, είναι παιδάκια του δημοτικού. Αυτά είναι περίπου 16 και 17 είναι του γυμνασίου. Τα αγόρια. Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός, θεωρώ, για το μικρό νησί των Λειψών. Είναι ικανοποιητικός αριθμός. Μπορείτε να κάνετε πολύ, πολύ καλή δουλειά με αυτά τα παιδιά. Κοιτάξτε, οι Λειψοί κάποτε είχαν 80 αθλητές. Α, μάλιστα. Δηλαδή, με το γυναικείο τμήμα που ερχόμασταν στην ΚΟ, να είναι καλά ο κόσμος της ΚΟ που μας φιλοξενούσε πάρα πολλές φορές σε τουρνουά παιδικά και τέτοια που έχουμε συμμετάσχει. Είχαμε μέχρι 80 αθλητές, γιατί είχαμε 4 τμήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 2. Ξεκινάμε με τα 2 τμήματα, τους μπέμπιδες και τους παιδες. Και αργότερα, αν δούμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο και με τα σχολεία, σίγουρα, ότι θα κυλήσουν ομαλά τα πράγματα, θα ξεκινήσει και το τμήμα των κοριτσιών. Μακάρι, πολύ ευχάριστο να υπάρχει και γυναικείο τμήμα στους Λειψούς, πραγματικά. Και εμείς εδώ στην ΚΟ έχουμε 2 ομάδες. Πόσο ευχάριστο να ακούμε ότι και στους Λειψούς τα κορίτσια θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ καλό. Είναι ένα μέσο για μας το ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Λέω δυστυχώς γιατί το νησί είναι μικρό, δεν έχει κάτι άλλο δεν για τα παιδιά. Άρα λοιπόν είναι ένα σωσίβιο, θα έλεγα εγώ. Ένα σωσίβιο. Γενικό είναι καλό να ασχολούνται τα παιδιά με τον αθλητισμό και κάνουν ό,τι άθλημα έχουν τη δυνατότητα και θέλουν. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Αυτό θα ήταν το εύλογο, να ασχολούνται μόνιμα τα παιδιά με κάτι που να μην είναι αυτή η διετία που μας πέρασε, που ήταν. Γίνηκαν ηλεκτρονικά τα παιδιά. Ελπίζω να ανοίξει το παρελθόν αυτή η διετία, να μην ξαναέχουμε αυτό το χειμώνα lockdown και να συνεχίσουν όλα να κυλάνε ομαλά στις ζωές των παιδιών και των μεγάλων. Πείτε μας τώρα για την μεγάλη ομάδα που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία ομίλων νήσων. Μετά από πολύ καιρό απραγίας, λοιπόν, και οι μεγάλοι μπαίνουν ξανά πίσω στα γήπεδα. Επιστρέφουν. Η μεγάλη ομάδα επιστρέφει μετά από 1 εξαετία. Εξαετία? Μα δεν το γνώριζα, μάλιστα. Είχε θέματα οικονομικά που δεν μπορούσε να τα απεξέλθει σαν ομάδα. Βοηθούσε κάποτε ο Δήμος, το οποίο όμως με κάποιους νόμους αργότερα το κατήργησαν αυτό, δεν επέτρεπαν στους Δήμους να βοηθάνε τις ομάδες. Μάλιστα. Τώρα υπό την αιγίδα, ας το πούμε ξανά, το ότι ξανά άνοιξαν κάποιους νόμους και επιτρέπουν στους Δήμους, ο Δήμαρχος έδωσε απευθείας εντολή να ξαναμπεί η τοπική ομάδα ξανά και να μεσολαβήσουν άνθρωποι ώστε να είναι κάποιοι προπονητές, να ξαναμαζευτούν αθλητές. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μετά από 1 εξαετία. Είναι δύσκολο να έρθει πάλι κόσμος. Έτσι όπως το λέτε. Εμείς δεν έχουμε και την ευχέρεια των μεταγραφών το ένα το άλλο, γιατί είναι δύσκολο. Δεν είναι. Είναι δύσκολο. Αν και η Λειψή είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος και είναι ένας παράδεισος, είναι ένα μικρό νησί που πραγματικά, αν δεν έχει κάποιος μια εργασία, ένα λόγο να βρίσκεται στο νησί, δύσκολα θα πάρει μια μεταγραφή. Σωστά. Όπως γνωρίζετε. Ναι. Πόσοι περίπου λοιπόν άνδρες έχουν μαζευτεί στην ομάδα, πόσοι αθλητές? Αυτή τη στιγμή με κάποιους νεαρούς 17 προς 18 χρονών θα μαζευτούν περίπου, υπολογίζουμε, 25 άτομα. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούν και 25 να είναι σε όλες τις προπονήσεις ή σε όλα τα ταξίδια. Αυτό συμβαίνει και 25, στην εικόνα, ξέρετε. Ναι. Αυτό ξεκινάει σε όλες τις ομάδες και παντού. Πάντα ξεκινάνε 25 προς 30 άτομα και μετά η ενδεκάδα παλεύει να είναι συμπληρωμένη. Έτσι όπως το θέτετε, είναι μια χαρά. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία. Να πούμε ένα συγχαρητήριο στο Δήμαρχο που δραστηριοποιήθηκε, μιας και είναι καθηγητής φυσικής αγωγής, οπότε είναι αυτονόητο να αγαπάει τον. Ακριβώς. Να πούμε συγχαρητήρια στο Δήμαρχο, να πούμε συγχαρητήρια σε εσάς που παλεύετε χρόνια για αυτή την ομάδα και που έχουν βγει πολύ μεγάλοι αθλητές από τα χέρια σας. Να έχετε καλή επιτυχία, να κρατήσετε όσο πιο πολύ μπορείτε και τα παιδιά στις ακαδημίες αλλά και την αντρική ομάδα. Και πολύ σύντομα να έρθετε στην ΚΟ, να αγωνιστείτε και να σας δούμε από κοντά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές σε όλα τα σωματεία να δώσουμε. Ακριβώς. Και κουράγιο και δύναμη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.